Κύριε Χατζηδάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένο πια ότι ακούγεται από πολλές πλευρές πως μπορεί να έχουμε ακραίες καταστάσεις, ποια είναι τα μέτρα που πιστεύετε και που είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να πάρει άμεσα, και δεν μιλάω για μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα σχέδια, τα οποία έχουν αναλυτικώς παρουσιαστεί, αλλά για το τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Είναι ένα πλέγμα μέτρων που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή. Είναι μια κατάσταση εκτακτή, δύσκολη. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα η οποία έχει επηρεαστεί από το μεταναστευτικό. Είναι περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η Γερμανία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχει επηρεαστεί και σε πολιτικό επίπεδο. Δημιουργήθηκε ακροδεξιό κόμμα. Σε άλλες χώρες έχει ενισχυθεί η ακροδεξιά εξαιτίας αυτού του λόγου. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια ρατσιστική αντιμετώπιση του θέματος. Πνίξτε τους όλους, εξαφανίστε τους όλους. Πνίξτε τα παιδιά, όλους τους απεγνωσμένους ανθρώπους. Δεν θέλουμε όμως να λειτουργήσει και η Ελλάδα ως ξέφραγο αμπέλι, όπως πιστεύουμε ότι λειτουργούσε επί ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο. Επομένως, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια γραμμή σοβαρή, κοινής λογικής, αποφασιστικότητας, και η οποία συνίσταται στα εξής. Τα λέω σε τίτλους. Αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων. Πρόσληψη παραπάνω αστυνομικών, λιμενικών για να χειριστούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία. Η πιλωτική εφαρμογή αυτού του πλέγματος, του φράγματος, του πλωτού φράγματος, που θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Πολιτική ασύλου διαφορετική από την προηγούμενη κυβέρνηση, με πιο γρήγορη. Είναι μεσοπρόθεσμα μέτρα. Όχι, έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται πολλά από αυτά. Πολλά από αυτά έχουν ξεκινήσει. Η επαναπρόθεση είναι 10 την εβδομάδα. Αυτός δεν είναι τρόπος αποσυμφόρηση των 20.000 που βρίσκονται αυτή στη μόρια μέσα. Επαναπροώθηση, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 390 σε όλο το χρόνο και μόνο μέσα στο Γενάρη έχουν γίνει 90. Που σημαίνει ότι έχουν επιταθεί οι ρυθμοί των επαναπροωθήσεων. Και συνεχίζοντας, θα ήθελα να σας πω ότι προφανώς, εκτός από τα μέτρα αυτά τα οποία μιλάμε και για άλλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση του βάρους που σηκώνει η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος. Είναι κάτι που δεν αρέσει σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά που πρέπει να το κάνουμε για τους λόγους που βλέπουμε στην τηλεόραση, που βλέπουμε κάθε μέρα τις τελευταίες μέρες. Επιδότηση των Δήμων που υποδέχονται και έχουν περάσει σχετικές νομοθετικές διατάξεις με αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει στην αρμοδιότητα του Έλληνα Επιτρόπου, του Έλληνα Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το θέμα της μετανάστευσης. Θέλουμε να αλλάξει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Θέλουμε να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση και προχωρούμε προς αυτήν την κατεύθυνση των κοινοτικών κονδυλίων. Μεγαλύτερη διαφάνεια στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε σχετική πρωτοβουλία. Άρα σας λέω, καμιά ντουζίνα διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι σε εφαρμογή αυτή την ώρα. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε Χουντίνοι. Και δεν είπαμε ποτέ ότι εμείς στην Ελλάδα μόνοι μας θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί στην Ιταλία, δεν έχει αντιμετωπιστεί στην Ισπανία, δεν έχει αντιμετωπιστεί στη Γερμανία, που είναι και στα μετώπιστα είναι η Γερμανία. Έτσι. Θα εξαντλήσουμε όμως όλα τα περιθώρια και θα δείξουμε όλη την αυστηρότητα που πρέπει στη φύλαξη των συνόρων και στην εφαρμογή των συνθήκων σε σχέση με την Τουρκία. Ωραία. Όσον αφορά την επαναπρόθεση. Αν μου επιτρέπετε, εδώ δεν έχει σημασία, όπως είναι η εικόνα διαμορφωμένη σήμερα, να πούμε αν ήσασταν έτοιμοι και αν είχατε σχέδιο που δεν είχατε και καταργήσατε το Υπουργείο και μετά το ξανασυστήσατε. Αυτά είναι αντιπολιτιστικά, έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι έχουμε 2-3 νησιά τα οποία έχουν, αν το πω όπως λένε λαϊκά, φρακάρει από δυστυχισμένους ανθρώπους, είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι μετανάστες, κάθε είδους. Τα μέτρα που είπατε είναι σε βάθος χρόνου. Κάποια έχουν ξεκινήσει, το υπενήχθηκε η Όλεγα, ότι θα πάνε μέχρι τον Ιούλιο μέχρι να εφαρμοστούν. Και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ερώτημα. Υπήρξε μια συζήτηση για να πάνε κάποιοι στην ενδοχώρα. 50 νομοί έχουμε, εγώ λέω, ξέρω και δύο. 400 άνθρωπους να πάρουν, 20.000 άνθρωποι. Υπάρχει μια υποδομή, ένα σχέδιο να μεταφερθούν σε κάποιους νομούς 500, 1.000 άτομα, δεν λέω 3.000, για να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, ώστε αυτή η πίεση που δέχεται η Λέσβος να μειωθεί. Και απλώς, κύριε Χατζηδάκη, συγγνώμη, συμπληρώσω αυτό που λέει ο Αντώνης. Για να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί, πρέπει να αποδοθούν, να κριθούν ως προς το άσυλο που ζητούν. Διότι διαφορετικά
εάν τους πάρετε όλους, ύστερα δεν μπορείτε να επαναπροωθήσετε από την ενδοχώρα κόσμο στην Τουρκία σε περίπτωση που δεν κριθούν ότι δικαιούνται άσυλο. Νομίζω ότι αναφερόμαστε σε αυτούς που έχουν κριθεί ευάλωτοι ή που περιμένουν να κριθούν, ότι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και επομένως ούτως ή άλλως μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Αλλά και αυτοί ακόμα είναι εκεί, είναι στη Μόρια, είναι σε άλλα, σε άλλα εκεί, κύριε Χατζηδάκη. Ότι δεν υφίσταται πρόβλημα, διότι το βλέπουμε στην τηλεόραση. Ούτε θέλω να σας πω ότι ήμασταν αλάθητοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν όμως, με την ίδια ειλικρίνεια, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λάθος η αντίληψη ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Αυτή την ώρα όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων. Όλοι γνωρίζουν ότι ξεκίνησε η διαδικασία για τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Όλοι γνωρίζουν ότι ψηφίστηκε ένα καινούργιο νόμος για το άσυλο που επιτρέπει την πιο γρήγορη απόδοση ασύλου όπου πρέπει, να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι πρόσφυγες και ποιοι είναι μετανάστες, και έχει ξεκινήσει, έχει ενταθεί η διαδικασία επιστροφών προς τα πίσω. Βεβαίως, καθώς περνάνε όχι μήνες, ημέρες, όλα αυτά θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερο ορατά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν υποσχεθήκαμε ποτέ ότι έχουμε μια λύση που εφαρμόζεται μόνο στα κινούμενα σχέδια. Δεν απαντήσατε. Ποιο ήταν το ερώτημα, να το ξαναπείτε. Υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση. Το πρόγραμμα αυτό έχει ένα βάθος χρόνου. Είναι λογικό. Εγώ θα συμφωνήσω. Στα περισσότερα υπάρχουν ενστάσεις για τα κλειστά κέντρα. Αν είναι ένα μέτρο που θα πετύχει, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Ας τα αφήσουμε τώρα. Έχουμε μια τρομερή πίεση. Εγώ χθες έκανα ένα τεστ για πρώτη φορά. Και πείτε μου ποιο είναι το ερώτημα. Το ερώτημα είναι ότι έχετε να αντιμετωπίσετε με κάποιο έκτακτα μέτρα και με κάποιες αποφάσεις πιο γρήγορα αυτό που βλέπουμε. Αποσυμφόρηση. Αποσυμφόρηση. Άρθρων του συντάγματος. Όχι, δεν είναι. Για τα έκτακτα μέτρα, δηλαδή, να καταλάβω. Και τα πιο γρήγορες διαδικασίες. Έχετε αυτή την ώρα. Να δούμε, να είμαστε πρακτικοί, να μου απαντήσετε. Γιατί πιστεύω ότι δεν σας απάντησα. Και εγώ πιστεύω ότι σας απάντησα. Δεν είμαι για απαντήσεις. Πιστεύω ότι σας απάντησα. Και θα δείτε ότι σας απάντησα. Έχουμε την πολιτική της κυβέρνησης. Όποια είναι. Οι χειρότεροι στον κόσμο. Μάλιστα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι εμείς είμαστε υπερβολικά σκληροί απέναντι στους μετανάστες και στη φύλαξη των συνόρων και με την αντίληψη που έχουμε για τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, και λέει να γίνουμε πιο ήπιοι, πιο χαλαροί. Δεν θέλουμε να γίνουμε πιο χαλαροί. Έτσι. Θέλουμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική στο πλαίσιο που σας περιέγραψα, με καλύτερη επιχειρησιακή, αν θέλετε, εφαρμογή, με μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά στο πλαίσιο που σας περιέγραψα. Και επίσης, Πέραν του ότι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε την πιο χαλαρή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουμε να πάμε και σε μοντέλα Χρυσής Αυγής κτλ. Πνίξτε τους, εξολοθρεύστε τους κτλ. Δεν θέλουμε. Πώς το λέτε αυτό? Μα το ερώτημα ήταν άλλο, κύριε Χατζηδάκη. Με συγχωρείτε. Το ερώτημα ήταν άλλο, κύριε Χατζηδάκη. Με συγχωρείτε, επειδή σας βλέπω ζέντες. Το ερώτημα ήταν άλλο. Και ήταν εξαιρετικά πρακτικό. Πραγματικά αισθάνομαι ότι δεν προσπάθησα να ξεφύγω. Έχω την πείρα να ξεφεύγω. Δεν το κρύβω, αλλά σας απάντησα. Όχι, κύριε Χατζηδάκη, το ερώτημα. Ένα λεπτό, Κατερίνα. Το ερώτημα, κύριε Χατζηδάκη, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20.000 ανθρώπους στη Μόρια, μέσα και έξω, στον κανονικό καταβλισμό και στον άτυπο. Εντάξει. Αν θέλετε να πούμε ότι θα γίνονται 90 επαναπροωθήσεις το μήνα. Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Λέω ότι αυξήθηκαν οι ρυθμοί. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Σας ρωτώ λοιπόν, μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι, ένα μέρος από αυτούς, να τους μεταφέρετε στην ενδοχώρα τώρα, σήμερα, αύριο, πού? Στα ξενοδοχεία ενδεχομένως και σε διαμερίσματα τα οποία διαθέτει. Τα οποία διαθέτει. Τα οποία διαθέτει. Πριν μήνες, το είχατε κάνει. Αυτό σας ρωτάμε. Τα οποία διαθέτει, είπατε, η αρμοστία και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Μα ναι, αλλά εκεί είναι, δεν φεύγουν. Ξεκίνησε, ξαναλέω. Υπάρχουν αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Παίρνουμε το πολιτικό κόστος και προχωρούμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια σωστή πολιτική να μην βουλιάξει η Λέσβος, η Χίος, να μην βουλιάξει η Παραμεθόριος Ελλάς. Έτσι. Προχωρούμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και κάθε μέρα ξεδιπλώνεται αυτό το σχέδιο. Αυτό το οποίο μου ζητάτε να λυθεί το θέμα αύριο το πρωί γίνεται, και σας το υπογραμμίζω με όλο το θάρρος και την ειλικρίνεια, γίνεται μόνο στα κινούμενα σχέδια, κύριε Δελατόλα. Ναι, εγώ δεν είπα αυτό και δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Ένα απλό ερώτημα κάναμε. Και σας απαντώ και εγώ λοιπόν. Αυτό πιστεύω. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ με όσες γνώσεις έχω και όποια πείρα έχω, πιστεύω αυτό. Κύριε Φάμελε, να μας πείτε κι εσείς ποια θεωρεί ως αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, ως τον ενδεδειγμένο χειρισμό του εκρηκτικού προβλήματος που έχει προκύψει. Γιατί από ό,τι προκύπτει και είναι σαφές,
το κυβερνητικό σχέδιο υπάρχει. Απλώς αυτό το σχέδιο θέλει χρόνο. Και οι τοπικές κοινωνίες αυτό έχουν εξαντλήσει. Έχουν εξαντλήσει το χρόνο της ανοχής τους, το χρόνο της υπομονής τους. Και εκεί είναι ακριβώς που χάνεται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι για την κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε. Και επίσης να πω ότι, κύριε Χατζηδάκη, το 2019 έχουν τελεσφορήσει διαδικασία για χορήγηση ασύλου σε 2.200 ανθρώπους, όταν οι δεξαμενοί. Γι' αυτό ψηφίσαμε τον καινούριο νόμο. Γιατί πήγαμε τον Ανάκη, βρήκαμε 70.000 περίπου εκκρεμείς υποθέσεις. Μην τον βάλουμε κάτω να τον τρελάμε σε ερωτήσεις. Κύριε Παμέλα, ποια είναι η λύση, ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση? Για μισό λεπτό πριν απαντήσω στο τι κάνουμε σήμερα, να πω ότι όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι το προσφυγικό θέμα δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη συζήτηση μόνο για μια εβδομάδα ή για ένα μήνα. Η Ευρώπη δεν έχει καταλάβει, η Ελλάδα δεν έχει καταλάβει, οι κυβερνήσεις δεν έχουν καταλάβει ότι το θέμα του προσφυγικού και λόγω των σειράξεων που συνεχίζονται, διότι πράγματι την τελευταία εβδομάδα πάλι βλέπουμε ο κ. Ερντογάν να έχει παρέμβαση στη Συρία, αλλά και λόγω του κλίματος και της κλιματικής κρίσης θα έχουμε ένα φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης γίνεται πρόσφατα μια συζήτηση για το νομικό καθεστώς του κλιματικού πρόσφυγα. Δηλαδή, τι σημαίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε για το σήμερα. Σήμερα βιώνουμε μια απάνθρωπη κατάσταση. Που προσέξτε τι έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία. Που δεν χρειάζεται χουντίνι, κύριε Χατζηδάκη. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται να γίνει σοβαρή κυβέρνηση. Δεν είναι σοβαρή κυβέρνηση. Έχουμε μια απάνθρωπη κατάσταση και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, πέστε τους όπως θέλετε, και για τους κατοίκους των νησιών. Διότι η εγκλωβισμένη Νέα Δημοκρατία στην αιμονή να τροφοδοτήσει με ακροδεξιά σύνδρομα φοβικά την κοινωνία για να πάρει την κυβέρνηση, η εξαπάτηση στο προσφυγικό, αυτό ακριβώς, το πληρώνει τώρα. Διότι αρνήθηκε να εφαρμόσει πολιτικές για 6 μήνες, δεν έχει κάνει τίποτα. 8 μήνες δεν έχει κάνει τίποτα. Οι 5.500 της Μόρια σήμερα είναι πάνω από 20.000. Γι' αυτό φταίει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο κ. Χατζηδάκης επιμένει ότι φυλάνε καλύτερα τα σύνορα, θέλω να μου πει γιατί αυξάνεται το αριθμό των προσφύγων για των μεταναστών. Ας τους πει όπως να είναι. Αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων που περνάνε μέσα στη θάλασσα. Τι χρειάζεται τώρα? Τώρα χρειάζεται άμεσα να εκτονωθεί η κατάσταση και να φύγουν οι πρόσφυγες, παύλα μετανάστες, και να πάνε στην ενδοχώρα. Γιατί δεν πάνε? Αυτό γιατί δεν ο κύριος Θοδωρικάκος δεν μπορεί να πείσει τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους, γιατί τους στάει σαν ψέματα προεκλογικά. Επιτρέψτε. Έχω δει επανειλημμένες συσκέψεις του κυρίου Θοδωρικάκου, του Υπουργού Εσωτερικών, με περιφερειάρχες και δημάρχους. Δεν μπορεί να τους πείσει. Γιατί, γιατί δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα φύγει ούτε ένας από τα νησιά. Και τώρα υποφέρουν και οι κάτοικοι των νησιών, υποφέρουν και οι πρόσφυγες. Αυτό ήταν δέσμευση της συμφωνίας. Και τι άλλο, και τι άλλο δεν μπορεί να κάνει η Δημοκρατία? Ξέρετε ότι στη Μόρια έχει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτό που είχε όταν ήταν 5.000. Είναι τραγικό. Γιατί δεν στέλνει γιατρούς? Γιατί δεν στέλνει κοινωνικούς λειτουργούς? Γιατί δεν στέλνει βοηθητικό προσωπικό? Δεν στέλνει στελέχωση. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία κρατάει τα νησιά γεμάτα, λέει ψέματα για τα κλειστά κέντρα ή τουλάχιστον ξεχνάει τη διεθνή νομοθεσία. Διότι είπατε αρμοστία το ΙΕ. Έχει τοποθετηθεί γι' αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που άρα έρχεται για να ζητήσει άσυλο. Λύση, ένα λεπτό, κύριε Φάμπλε. Για να γινόμαστε και λίγο πρακτικοί, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ζουν το πρόβλημα στο ίδιο στο πετσί. Λέτε δηλαδή ότι η άμεση λύση είναι η αποσυμφόρηση με τη μεταφορά αυτών που έχουν άρση γεωγραφικού περιορισμού, ας το πούμε έτσι, γιατί για τους άλλους υπάρχει δέσμευση, μετά δεν θα μπορούμε να τους επαναπροωθήσουμε, στην ενδοχώρα. Αυτό είναι που προτείνετε εσείς. Σας είπα αρκετά, δεν είπα μόνο αυτό όμως. Όχι, 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 λέω για την άμεση αποσυμφόρηση. Μιλάω για την άμεση εκτόνωση της έντασης. Είναι υπουργός όμως ότι χρειάζεται χρόνο. Εδώ και 4-5 χρόνια έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια διαδρομή που έχει ομαλή ένταξη, που έχει σπίτια, που έχει ξενοδοχεία, που έχει και κέντρα φιλοξενίας, που όμως σέβεται τους κανόνες του ΟΗΕ, διότι δεν θέλουμε, όχι δεν θυμάμαι τα νούμερα απ' έξω, αλλά δεν θέλουμε να καταγγελθεί η χώρα μας στον ΟΗΕ. Και προσέξτε τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πόσο υπουργός περιβάλλοντος της Ελλάδας τολμάει να λέει δημοσίως, και θα το πει και στην Ευρώπη, κύριε Χατζηδάκη, θέλω τη γνώμη σας, ότι είναι λύση το πλωτό φράγμα. Δηλαδή, προσέξτε, μιλάμε στη διεθνή κοινότητα, όχι το είπε. Θα το πούμε συνέχεια. Εγώ λέω ότι αν δεν είναι απάνθρωπο. Αν δεν είναι απάνθρωπο, κύριε Χατζηδάκη. Αν δεν είναι απάνθρωπο που είναι απάνθρωπο, είναι γελίο. Διότι θα δημιουργήσετε δηλαδή 1.000 προβλήματα στην αυσιπλοεία, στην ασφάλεια αυτό των ανθρώπων. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, εσείς είστε λόγο χαλαροί, ελάτε κι άλλοι. Για ποιο λόγο? Δεν όχι, το όχι πιστεύουμε εμείς. Είπατε λοιπόν τώρα εσείς προσέχετε τα σύνορα και μπαίνουν κι άλλοι. Αυτό δεν το εξηγήσετε εσείς. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, η αποτροπή προς τους πρόσφυγες θα είναι να πεθάνει κάποιος πρόσφυγος πάνω σε πλωτό φράγμα? Αυτό θέλετε να πετύχετε? Όχι, να το συζητήσουμε, εδώ μιλάμε. Θα πείτε δηλαδή στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα αποτρέψετε τους να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τα δικά σας, είναι όχι ακόμα χειρότερο. Όχι βέβαια. Αν κάποιος πέτυχε μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για να περιοριστούν οι ροές, ήταν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όταν σταμάτησε αυτό. Συγγνώμη, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη πρέπει να απαντήσει τι άλλαξε στα γεωπολιτικά και άρχισε την τροφοδοσία ή η κίνηση.
Διότι εγώ θυμάμαι, πρώτα έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ, έφταιγε η Τασία, τώρα φταίνει η ΜΚΟ. Ποιος θα φταίει μετά, η θάλασσα? Ποιος θα φταίει, κύριε Χατζηδάκη? Πάντα μια δικαιολογία φταίνει οι άλλοι. Όχι, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πει: έκανα λάθος. Δεν έχω καταλάβει ότι επειδή είναι σοβαρή πολιτική. Okay. Προσγειώνομαι στην πραγματικότητα και επιτρέψτε μου, διότι υποφέρουν τα νησιά, υποφέρουν όλοι οι νησιώτες. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταματήσει το μεταφορικό ισοδύναμο, βάζει προβλήματα στην άγωνη οικονομική, δημιουργεί και άλλα προβλήματα στα νησιά, δεν στελεχώνει τα κέντρα, δεν αφήνει τους ανθρώπους να πάνε στους γιατρούς και τώρα λέει ότι θα κάνω κλειστές δομές. Ναι, αλλά δεν έχει την ανάγκη ο πολίτης των νησιών να ακούσει μια λύση από την Νέα Δημοκρατία? Να μην κάνουμε φράγμα, να μην έχουμε κλειστές δομές. Μα πιστεύετε ότι είναι λύση το φράγμα? Εγώ σας ρώτησα κάτι απλό. Όταν δυστυχώς χάσει πιθανά τη ζωή του ένα παιδί πάνω στο φράγμα, θα πείτε ότι κάνετε πολιτική με σοβαρότητα? Είναι ότι πιο απάνθρωπο υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλω να πάω πάλι στην κυρία Τσιριγκότη. Επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηδάκη. Θέλετε να πεθάνει ένα παιδί πάνω στα φράγματα? Και τολμάτε και το λέτε αυτό όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν μπορείτε να στηρίξετε το δικαίωμα ακριβώς επειδή δεν έχετε την προσωπικότητα. Παραδεχτείτε ότι είναι κάτι απάνθρωπο και γελίο. Εγώ εξίσταμαι εδώ πέρα και δεν μπορεί να συζητιέται η πολιτική με όρους μελοδράματος. Θα πεθάνει ένα παιδί, δεν θα πεθάνει ένα παιδί. Τι θα γίνει στο φράγμα, κύριε Κανέλη? Κύριε Θάμελε, πέστε μου τι θα γίνει στο φράγμα. Θάμελε, για ποιο λόγο μπαίνει το φράγμα? Θεωρώ ότι είναι πολύ φτηνό αυτό. Μα πέστε μου για ποιο λόγο μπαίνει το φράγμα. Να σα πω κάτι, δεν είναι καν φόσκολο. Στο φόσκολο είναι. Πέστε μου για ποιο λόγο μπαίνει το φράγμα. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό? Με του όρου του οποίου τώρα μιλήσατε για το παιδί που ενδεχομένω όντω και θα είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί. Συμφωνούμε σε αυτό. Υπάρχει λοιπόν σήμερα, κατά σύμπτωση, άκουγα τον πρόεδρο των εμπόρων τη Λέσβου, ο οποίο. Όταν εκλήθη να σχολιάσει το θέμα του φράγματος, κύριε Φάμελε, ξέρετε τι είπε, εκπροσωπώντας την τοπική κοινωνία. Λέει, όταν είναι κάποιος ετοιμοθάνατος και του προσφέρουν μια εναλλακτική θεραπεία, έστω και πειραματική, θα τη δεχτεί. Αυτό είπε για την τοποθέτηση του φράγματος. Όταν έχουν φτάσει στο σημείο οι τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίζουν έστω που σε εμάς αυτό προφανώς εμφανίζεται ως ένα πράγμα το οποίο δεν είναι λειτουργικό, δημιουργεί κινδύνους κτλ. Πρέπει με έναν τρόπο να απαντηθεί στις τοπικές κοινωνίες και αυτό. Πάντως, στις τοπικές κοινωνίες κάθε μέρα χάνουν ανθρώπους. Χάνονται ανθρώπινες ζωές και στη Μόρια και στα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Έχουμε πρόβλημα και στους μεγάλους. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει διαρκώς όλη την τελευταία χρονική περίοδο. Γιατί είπε ο κ. Κανέλη. Αν κάποιο προσπαθεί να γίνει μια τελική εμφάνιση, θα πει ότι δυστυχώς στις κοινωνίες θα πάμε σε σύγκρουση. Πρέπει λοιπόν να το προλάβουμε πέρα από το ότι γίνεται. Βοηθήστε με να συνεχίσουμε. Εγώ θέλω τον κ. Χατζηδάκη να πει ότι. Κύριε Φάμελε και κύριε Χατζηδάκη. Και βοηθήστε με να συνεχίσω να πάμε στην κυρία Τσιριγότη και πάλι. Κυρία Τσιριγότη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι είπατε. Ο κ. Χατζηδάκης μιλάει, φορά πήρε ο κ. Σάμα. Εντάξει, λοιπόν. Τι είναι ο Σενέκας, βρε Αντώνη? Άντε πάλι. Εσύ θα ρωτήσει, εσύ δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Τσιριγότη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Παρακολουθήσατε βέβαια τη συζήτηση, είχε την έντασή τη, αλλά. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει απλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί να αποσυμφορηθεί άμεσα η κατάσταση μέχρι ότου αποδώσουν τα όποια μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι για την μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη λύση, τι ακριβώς απαιτείται. Διότι ακούμε διάφορα σχέδια, αλλά ας πούμε, κυρία Τσιριγότη, ότι ο διάβολος μερικές φορές κρύβεται στις λεπτομέρειες. Καταρχήν, μιλάμε για ένα εθνικό θέμα πλέον. Η διαχείριση στο εσωτερικό της χώρας είναι ένα εθνικό θέμα και θα πρέπει όλα τα κόμματα να πάρουν, να καθίσουν από κοινού και να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Πέραν της άμεσης αποσυμφόρεσης που είναι αναγκαία πλέον να γίνουν στα νησιά. Και πώς θα γίνει και, με την εμπειρία σας εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει άμεσα? Θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα όσοι έχουν άρση γεωγραφικού περιορισμού. Σαφώς μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ετούντων άσυλο, που σημαίνει ότι η υπηρεσία ασύλου σε πρώτο βαθμό έχει κάνει άρση γεωγραφικού περιορισμού λόγω ευαλωτότητας ή λόγω υψηλού προσφυγικού προφίλ. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, η ύπατη αρμοστία με τα προγράμματά της στα ξενοδοχεία και στα διαμερίσματα ή όπου η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να φτιάξει κέντρα φιλοξενίας είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει. Το άμεσο είναι τα ξενοδοχεία και τα διαμερίσματα. Μετά την πολιτική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού. Δηλαδή? Εννοώ σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Συγγνώμη, η κυρία Τσιριγότη ζητάει
η κυβέρνηση να συναποφασίσει με τα άλλα κόμματα την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό. Όχι, δεν είπε αυτό. Όχι, όχι, δεν είπε να συνοηθούν τα κόμματα και να συναποφασίσουν. Είπε να υπάρξει ομοψυχία. Αυτό κατάλαβα, έτσι. Ηλία, όχι, είπε να υπάρξει ομοψυχία. Κάλεσε τα κόμματα. Καλά, ομοψυχία, εντάξει. Ειρήνη, ύφεση, αφοπλισμό, σαν μην Παναγιά μου, αλλά να δούμε τι γίνεται. Εγώ μιλάω ότι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κρίση στα νησιά από τον υπερπληθυσμό. Ναι. Οι δομές φιλοξενίας, τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά είναι για 6.500. Και αυτή τη στιγμή στα 5 νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Πρέπει να γίνει άμεσα αποσυμφόρεση. Υπήρχε μια αλληλουχία γεγονότων. Μην ξεχνάτε την αυτοκτονία του Ιρανού μέσα στο Προκεκά στη Μόρια. Τα δύο περιστατικά με τα θανατηφόρα επακόλουθα. Είχαμε, μην ξεχνάμε, δύο θύματα. Όλα αυτά τα γεγονότα τροφοδοτούν τις εξεγέρσεις. Γι' αυτό υπάρχουν και προβλήματα στη δημόσια τάξη. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, επειδή σας παρακολουθώ και τόση ώρα, και επειδή για μένα είναι μια εθνική κρίση, ένα εθνικό ζήτημα, θα πρέπει τα κόμματα κάπως να συμφωνήσουν σε ορισμένες γραμμές. Δεν νομίζω να υπάρχει... Αν διαφωνούν πολιτικά, πώς θα συμφωνήσουν, επειδή το λέτε εσείς. Όχι. Εγώ αυτό που έχω να σας πω, είναι ότι δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή που να μην λέει το ίδιο πράγμα. Τι εννοώ. Οι πρόσφυγες και αυτοί που χρήζουν διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να φιλοξενηθούν στη χώρα. Δεν νομίζω να υπάρχει κόμμα που να μην το λέει αυτό. Και πώς θα τους πάρουν οι τοπικές κοινωνίες. Σας είπα, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Καταρχήν, πριν από αυτό, υπάρχει έτσι. Το στάδιο αυτή η άνθρωπη να εσείς μιλάτε για την ασφάλεια ενός προσώπου που δεν έχει καμία ευθύνη αυτή τη στιγμή. Έτσι μιλάω κι εγώ πολύ ωραία. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με την κυβέρνηση η οποία έχει ευθύνη, με τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες καλούνται να αναδεχθούν ευθύνη. Το έχει χειριστεί το θέμα το μεταναστευτικό πολλά χρόνια. Το ξέρω, ναι, αλλά τώρα είναι πολύ άνετο να μιλάς απ' έξω. Όχι, ποτέ. Δεν είπε και τίποτα. Είπε να συνεννοηθούν τα κόμματα μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επίσης, αν με αφήσετε μετά, θα σας εξηγήσω πώς το χειρίστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα το μεταναστευτικό πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κυρία Τσιριγότη, για να κλείσουμε, είπατε ότι χρειάζεται ενίσχυση του μηχανισμού. Του κρατικού μηχανισμού. Που αυτό τι σημαίνει, πρακτικά τι σημαίνει, γιατί το ενίσχυση είναι πολύ γενικό. Σημαίνει ότι άμεσα θα πρέπει να ενισχυθεί η υπηρεσία ασύλου, η πρώτη υποδοχή, οι γιατροί, η αστυνομία. Αυτό εννοώ άμεσα να ενισχυθεί ο κρατικός μηχανισμός. Mm-hmm. Ξέρετε, η νομοθεσία μιλάμε από δηλαδή μόνη για προσλήψεις. Η νομοθεσία από μόνη της δεν μπορεί να μας δείξει θεαματικά αποτελέσματα εάν δεν υπάρχει ο κρατικός μηχανισμός να τα εφαρμόσει. Και στον προηγούμενο νόμο υπήρχε η διαδικασία των 15 ημερών, η διαδικασία των συνόρων, όμως η παθογένεια του κρατικού μηχανισμού, γιατί λόγω των μνημονίων δεν μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις στο άσυλο, δεν μπορούσαν να εξετάσουν τα αιτήματα τόσο γρήγορα όσο έπρεπε. Η Ευρωπαϊκή, αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση, κυρία Τσιριγότη. Η Ευρωπαϊκή Συνδρομή σε ό,τι αφορά προσωπικό, ανθρώπους, είχαμε ακούσει κατά καιρούς ότι θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα ερχόντουσαν να στελεχώσουν, να βοηθήσουν στην υπηρεσία ασύλων κτλ. Αυτό ποια είναι η εικόνα που έχετε? Στην αρχή είχαν υποσχεθεί γύρω στα 450 άτομα. Με την εφαρμογή λοιπόν της συμφωνίας της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ο ΕΑΖΟ βάσει απόφασης υπουργών θα έπρεπε να είχε ενισχύσει την υπηρεσία ασύλου με 450 άτομα και διερμηνείς ταυτόχρονα. Παρ' όλα αυτά ήρθαν 40 με 50 άτομα. Δεν υπήρχε η άμεση ανταπόκριση από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Μιλάτε δηλαδή για αριθμούς πολύ μεγάλους τώρα, αν καταλαβαίνω καλά. Λέτε δηλαδή ότι αν για να μπορέσει ο μηχανισμός αυτός, ο σύνθετος που έχει τους διαφορετικούς αρμούς, να λειτουργήσει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά, θα πρέπει να μιλάμε για 500 ανθρώπους έξτρα, αν καταλαβαίνω καλά. Ξέρετε, ένα αίτημα ασύλου, ο κάθε χειριστής υπάλληλος της υπηρεσίας ασύλου έχει μία απόδοση της τάξης των 2-3 αιτημάτων την εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο να εξετάσεις μία αίτηση ασύλου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθεί ο κρατικός μηχανισμός. Μάλιστα. Ήδη έχει εξαγγελθεί κάτι ανάλογο και ευελπιστώ ότι γρήγορα θα προσληφθούν οι υπάλληλοι. Το θέμα είναι οι υπάλληλοι αυτοί να είναι μόνιμοι.
οι συμβασιούχοι, από ό,τι αποδείχθηκε, οι άνθρωποι με τις συμβάσεις δεν μπορούσαν, ξέρετε, να είναι συνέχεια εκεί και να εργάζονται. Mm-hmm. Τελειώναν οι συμβάσεις τους, έπρεπε να ανανεωθούν, ξέρετε, υπήρχαν προβλήματα. Καταλάβαμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την παρέμβαση, κυρία Τσιλικώτη. Και τώρα, να πούμε για σε να αυτό κλείσω, πάντως ότι έχουν ανακοινωθεί και έχουν αρχίσει αρκετές προσλήψεις στην υπηρεσία ασύλου. Είναι χρονοβόρα διαδικασία. Δεν μπορεί να είναι τρεις και τέσσερις αιτήσεις την εβδομάδα. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει γρηγορότερα. Απλώς έχουν και ορισμένοι πάλι κάποια προβλήματα. Δεν έχουν πληρωθεί και νομίζω αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί, αν δεν έχει τακτοποιηθεί κιόλας. Ένα σχόλιο από τον κύριο Χριστίδη. Κοιτάξτε, μιλάμε προφανώς για ένα ζήτημα το οποίο είναι και εθνικό και ευρωπαϊκό. Υπάρχει μια συμφωνία την οποία έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ως κομμάτι της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας με την Τουρκία και η οποία έχει εκχωρήσει στην Τουρκία τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Όποτε θέλει ο κ. Ερντογάν να ανοίγει τη στρόφιγγα και αυτό γεμίζει. Βεβαίως. Γιατί η Γερμανία έκανε τη δουλειά της μια χαρά και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Έχει κλείσει τον κεντρικό άξονα, δεν γίνεται ευρωπαϊκό relocation και αυτό δημιουργεί μια σειρά ζητημάτων στην Ελλάδα. Δεύτερον, υπάρχουν πάνω από 42.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στα νησιά μας, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση ασύλου. Έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταργεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλάζει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε υπευθύνους, ξαναϊδρύει Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και στο τέλος της ημέρας τι κάνει, έρχεται και φέρνει ένα νόμο, ο οποίος με τον τρόπο τον οποίο το διαχειρίζεται, οδηγεί στη λειτουργία του από 1η-1η του 2020, με αποτέλεσμα να έρχονται στην πρώτη σειρά οι άνθρωποι που έχουν κάνει αίτηση ασύλου από 1η-1η 2020. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, αυτή καταστάσεις. Είναι η αιτία για την οποία οι υπόλοιποι 40.000 πρόσφυγες έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται για τα προβλήματα. Διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσε να σκεφτεί το αυτονόητο, ότι αλλάζει τη σειρά. Άνθρωποι που είναι λοιπόν στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, 1, 2, 3, 4 χρόνια, σήμερα βλέπουν να χάνουν τη σειρά τους και να μην έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το άσυλο. Δεύτερον, η κυβέρνηση αυτή, η οποία βγήκε με όρους απόλυτης ετοιμότητας και σχεδίου, έλεγε ότι εμείς θα κάνουμε άμεση αποσυμφόρηση των νησιών. Κουράστηκαν οι νησιώτες να ακούν τη λέξη αποσυμφόρηση. Εξέλεξε ανθρώπους στα νησιά δε αυτά, στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι ήταν φύλλα προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία. Και μπήκε σε μια σειρά συζητήσεων όλο το τελευταίο τετράμινο, με μια λογική η οποία έλεγε ότι εμείς θα πάμε μετανάστες και πρόσφυγες ανά τις περιφέρειες της χώρας. Τι έχει γίνει, τίποτα. Τι ενημέρωση έχουν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, τίποτα. Έχει σταματήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης, έχει σταματήσει προφανώς η πίεση προς την Ευρώπη, διότι σε όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκό δεν έχουμε ακούσει να μπαίνει το ζήτημα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Δεν έχει ανταποκριθεί η Ευρώπη. Και αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα, κύριε Δελατόλα, διότι αν αποφασίσουμε ότι okay, θα περιμένουμε να ζήσουμε από τα ψίχουλα τα οποία μας πετάνε μια στο τόσο οι Ευρωπαίοι και με τον τρόπο με τον οποίο εμείς κινούμαστε, χωρίς να πούμε ότι έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι εθνικό αλλά είναι και ευρωπαϊκό. Και να δούμε δεν το λέμε αυτό, κύριε Χριστίδη, ένα λεπτό. Το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια. Το λέει η Νέα Δημοκρατία εδώ και 7 μήνες. Σε ό,τι μία κουόντων λέγεται όμως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει επιπλέον σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Η απροθυμία της Ευρώπης είναι δεδομένη και είναι και απολύτως εξηγήσιμη, αν θέλετε, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Γερμανία. Επιτρέψτε που έχει η κυρία Μέρκελ τα δικά της εσωτερικά προβλήματα οικονομικά πολύ σοβαρά και το τελευταίο που χρειάζεται για να διαχειριστεί το εσωτερικό της ακροατήριο είναι να αναλάβει και το βάρος του μεταναστευτικού. Έχω μια διαφορετική ανάλυση, επιτρέψτε. Για να συγχωρήσω τον κύριο Χριστίδη, είχαν γίνει σύνοδοι κορυφής επί ΣΥΡΙΖΑ για το προσφυγικό. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν και η συμφωνία. Επιτρέψτε μου. Ναι, και ήταν, ήταν μια προβληματική συμφωνία η οποία κατά τη δικιά μας άποψη δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν θα συμφωνήσετε με τον κύριο. Όχι, δεν θέλω να διαφωνήσω. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι και για τους νησιώτες μας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάτι. Ότι έχουν στο μυαλό τους ότι κάποιος θα τους αποσυμφορήσει. Και ξαφνικά, ενώ έχουν τη Μόρια, έχουν τη Βιάλ, έχουν μια σειρά κέντρων και στη Δυτική Σάμο και στην Ανατολική Σάμο, ξαφνικά τι γίνεται. Έρχεται μια κυβέρνηση και του λέει: θα φτιάξω και άλλα κέντρα. Και στα νησιά. Και είναι λογικό λοιπόν και αυτοί να βγαίνουν στους δρόμους και να διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν ένα καθαρό σχέδιο και ένα οδικό χάρτη μπροστά τους. Και να σας πω, κυρία Τρέμη, δεν περιμένει κανένας να κάνει θαύματα. Αλλά θυμόμαστε τι έλεγε μια σειρά νυν υπουργών της Νέας Δημοκρατίας όταν επισκεπτόταν τα νησιά αυτά πριν από τις εκλογές και έκλεινε το μάτι ότι εμείς θα το λύσουμε σχεδόν με ένα νόμο και ένα άρθρο το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Και επιλέγει τώρα να ακολουθήσει έναν δρόμο με πρακτικές οι οποίες δεν εφαρμόζονται πουθενά αλλού. Δεν υπάρχουν πλωτά φράγματα πουθενά αλλού στην Ευρώπη.
Και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο οφείλουμε να το στιγματίσουμε, γιατί δεν θα αντιμετωπίσει κανένα ζήτημα. Επιτρέψτε μου να πω ότι η μόρια είναι ντροπή για την ανθρωπότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι πάρα πολύ άμεσα. Είναι ντροπή καταρχάς για εμάς, είναι ντροπή για την Ελλάδα και φυσικά είναι ντροπή και για και την Ευρώπη και για την ανθρωπότητα. Αλλά... γράφει ο κύριος Κουμουτσάκος εδώ ότι έχει υπογράψει για από 500 ανθρώπους στην υπηρεσία ασύλου θα γίνουν 1.000 και τα 27 εκατομμύρια θα γίνουν 36. Ναι, να πω όμως κάτι για τον κύριο Κουμουτσάκο. Να πω κάτι και για τον κύριο Κουμουτσάκο. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Από όντως του κύριου Κουμουτσάκου. Όχι, 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 δεν είναι προσωπικό. Τώρα με αφορμή αυτό το οποίο λέει. Δεν είναι προσωπικό. Βλέπει μάλλον. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είπε ότι εμείς θα ελέγξουμε τις ΜΚΟ. Και έφτιαξε ειδική θέση ελεγκτού των ΜΚΟ. Λες και δεν αρκεί ένας διευθυντής μιας υπηρεσίας. Έκανε ειδικό γραμματέα για τις ΜΚΟ, το επιτελικό κράτος σε όλο το μεγαλείο. Μία θέση για κάθε ανάγκη. Τι σημαίνει έλεγχος των ΜΚΟ? Και αν είναι πρόβλημα ΜΚΟ, εγώ θέλω την γνώμη του κ. Χατζηδάκη. Γιατί πήγαμε σε μια διαδικασία ελέγχου των ΜΚΟ. Ακούω από ανθρώπους που είναι σε επαφή με το πρόβλημα, περίπου τον κύριο Μουτζούρη, ότι υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίες λειτουργούν στην κρίζα ζώνη. Αυτές κυρίως είναι εκείνες οι οποίες είναι στις, δεν είναι στις οργανωμένες δομές, είναι στις άτυπες δομές, ας το πούμε έτσι. Και τι, λοιπόν, τι θέλετε να κάνετε, θέλετε να τους χαρτογραφήσετε, πώς θα τους ελέγξετε? Άντε, τους χαρτογραφήσατε. Μετά με ποιους μηχανισμούς θα τους ελέγξετε? Θα σας πω για αυτό που είναι πιο ειδικό και συγκεκριμένο. Θέλω να σας πω ότι από τη μέχρι τώρα συζήτηση, εγώ δύο συμπεράσματα έβγαλα από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Ή ότι θα πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί, να μην κάνουμε το φράγμα, να μην κάνουμε τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, να τα αφήσουμε και όπου πάει, δεν βαριέσαι ρε παιδάκι μου. Αυτή είναι η άποψη, ας πούμε, που έχει εκφραστεί. Ή να σταματήσουμε τη γη και να κατέβουμε, να αλλάξουμε την πορεία της υφηλίου, να επιβάλλουμε το δικό μας ολόκληρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε το έκανε, εν πάση περιπτώσει, και ως εκ τούτου να ζήσουμε εδώ σε ένα παραδεισένιο τοπίο. Δεν ισχυρίζομαι ότι η κυβέρνηση έχει υπάρξει αλάθητη, επαναλαμβάνω. Όμως πραγματικά, εάν η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη, όλη αυτή η στάση της αντιπολίτευσης, δηλαδή τι βαθμό παίρνει, πόσο υπεύθυνη αντιπολίτευση είναι και πόσο τρομερό έλλειμμα προτάσεων υπάρχει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μα οι προτάσεις, σας είπα, είναι καλύτερα να είμαστε πλούσιοι και υγιείς παρά από το κήκι ασθενείς. Αλήθεια, όταν σας είπαμε την πρώτη μέρα που σχηματίσατε την κυβέρνηση ότι κακώς καταργείται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εσείς μας κατηγορούσατε και λέγατε ότι σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική. Αν εμείς παίρνουμε λοιπόν ένα βαθμό, εσείς τι παίρνετε ως βαθμό? Εσείς ποιο λάθος κάνατε? Λοιπόν, να σας πω λοιπόν το δεύτερο λάθος. Εσείς που τα κάνατε όλα τέλεια. Το πρώτο λάθος ήταν η κατάργηση του Υπουργείου. Το δεύτερο ποιο ήταν? Ότι αποσταρδεύσαν την κυρία Τσιριβωτή. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είχαμε ανθρώπους που είχαν γνώση και λύσαν προβλήματα και για να μπορέσουμε να κάνουμε κομματικούς διορισμούς αποστράτευσαν την αντιστράτηγο, την κυρία Τσιριγότη, που ήταν και η δήμος στο θέμα. Και ήταν τώρα εδώ στην ώρα μαζί μας. Κύριε Χατζηδάκη, το αποτέλεσμα μας νοιάζει όμως, ότι υποφέρουν και οι νησιώτες και οι πρόσφυγες μετανάστες και εκτίθεται η χώρα. Είπε μια πρόταση πάντως να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία με την κατάσταση. Με την κατάσταση. Γιατί δεν προχωράει με την κατάσταση? Το υποσχεθήκατε στα νησιά. Ότι θα το φορτίσει. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Μα σας είπα ότι ο κύριος Θοδωρικάκος δεν μπορεί να αφήσει τους δημάρχους. Μπορώ να σας δώσω όλα τα στοιχεία. Αν με ρωτάτε για το δικό μου κουβέντα, μπορώ να σας πω κάθε λεπτομέρεια. Δεν μπορώ να... Ξέρω όμως από τις συζητήσεις που έχω κάνει και από αυτά που ακούω κάθε μέρα ότι προχωρεί το πράγμα. Δεν είναι ότι δεν προχωρεί. Και καλό είναι να μην σπέβδετε να λέτε ότι δεν έχει γίνει αργείο τίποτα. Μα έχει όντως συγκρούσει τα νησιά, πρέπει να το αποφορτήσουμε γρήγορα, κύριε Χατζηδάκη. Αυτό θέλουμε. Γρήγορα. Οι γιατροί δεν έχουν πάει. Το προσωπικό δεν έχει πάει. Αυτό που είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Δεν έχει πάει όμως ακόμα κανείς. Να το πείτε, να ακούσει όλη η κοινωνία ότι η πολιτική των μετακαταστάσεων που έχει οθετηθεί είναι σωστή. Πείτε το. Ποια πολιτική των μετακαταστάσεων? Δεν έχει τελειοποιήσει, κύριε Χατζηδάκη. Είναι σωστή, δεν είναι? Την αποφόρτιση των νησιών και την τοποθέτηση σε ξενοδοχεία, σε διαμερίσματα. Μα το είπα εγώ, κύριε Χατζηδάκη. Δεν το είπατε εσείς. Εγώ σας είπα. Εσείς θέλετε να τους πάτε σε κλειστά κέντρα. Εμείς μιλάμε για τους ανθρώπους που δικαιούνται άσυλο να πάνε σε ξενοδοχεία, να πάνε σε σπίτια. Όχι, κύριε Χατζηδάκη. Άλλο είναι τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Περάσατε ένα νόμο. Δεν το ξέρετε πιθανά, καταλαβαίνω, δεν του Υπουργείου σας. Ξέρετε ότι περάσατε ένα νόμο ότι τα παιδιά πάνω από 14 χρονών δεν μπαίνουν στη διαδικασία προστασία ανηλίκων και πάνε στη fast track με την επιστροφή και τα pushback. Ξέρετε ότι σήμερα ο κ. Πλαγιωτάκης παραδέχτηκε ότι έκανε το λιμενικό pushback στη θάλασσα το 2014. Μα όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Να τα αναγνωρίσουμε ως πρόβλημα, κ. Χατζηδάκη. Εγώ κρατάω από αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η λύση κατά το ΣΥΡΙΖΑ είναι να είμαστε πιο χαλαροί.
Χονδρικά αυτό. Αυτό είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Χονδρικά και λαϊκά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε να είστε πιο σοβαροί, κύριε Χατζηδάκη. Εντάξει, οκ. Okay. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο ύψος της δικής σας σοβαρότητας. Είναι πολύ δύσκολο. Κάνατε τεράστια λάθη. Παραδεχτείτε ότι είπατε ψέματα, ότι φταίει για όλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσουμε. Διότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν αυτές οι εικόνες. Όπως και εσείς δεν είπατε ποτέ ψέματα. Εσείς είπατε ψέματα στους πολίτες. Και θα προσπαθήσουμε επίσης να είμαστε σοβαροί όσο ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς εδώ πέρα κρυφό καμάρι. Ναι. Έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες καταγγελίες. Έχουν υπάρξει παρεμβάσεις της ΟΛΑΦ, της Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης, για τη διαχείριση των κονδυλίων επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανοιχτά όλα αυτά τα θέματα. Βρέθηκε κάτι. Λοιπόν, και γιατί αν μας ενδιαφέρει όντως να βρεθεί και να λυθεί. Όταν θα κλείσει η αρχή. Γιατί πετάμε καμιά φορά κανένα πυροτέχνημα. Θα δούμε αν. Υπήρχε αρχείο, μυθείο. Μια ερώτηση. Αρχείο ΜΚΙΟ στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε νομοθετημένο. Υπήρχε. Ξεκίνησε. Υπήρχε. Ναι, αλλά το αρχείο αυτό ήταν κύριε Χατζηδάκη. Το καταργήσατε τον Ιούνιο του 2019. Ήταν λυπές. Το αρχείο αυτό ήταν λυπές. Δεν υπήρχε. Δεν γίνεται διάλογος έτσι. Υπήρχε αλλά ήταν ατελές. Υπήρχε αλλά ήταν ατελές. Συμφωνώ κύριε Τρέμπη. Αλλά δεν θα τα κάνω στον τρόπο. Ούτε φταίνει ΜΚΙΟ. Όχι. Υπήρχε αρχείο. Υπήρχε, γιατί μας κατακρίνετε. Γιατί το καταργήσατε, κύριε Χατζηδάκη. Εγώ δεν είπα να μην γίνει έλεγχο στο ΜΚΙΟ. Αντιθέτως. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα η ΜΚΙΟ. Δεν είναι έλεγχο τον ΜΚΙΟ. Είναι ψέματο ΜΚΙΟ. Δεν είναι πρόβλημα η ΜΚΙΟ. Με κάνα επιτρέπετε. Ένα λεπτό. Κύριε Φάμελε, υπάρχουν κάποιε ΜΚΙΟ έξω από τα οργανωμένα κέντρα οι οποίε έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Νομίζω ότι είστε πολύ ειλικρινεί που είπατε πριν, ναι, βεβαίως ήταν ατελές. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε αρχείο ΜΚΙΟ. Τελεία. Δεν υπήρχαν κανόνες, δεν προέβλεπε αυτό που κάνατε. Κανόνες διαπίστευσης, πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα. Συμφωνούμε. Κύριε Τρέμπη, συγγνώμη. Θεωρείτε ότι αυτό είναι το πρόβλημα των νησιών. Εγώ είναι θεωρώ ένα ότι. Από τα όχι, πολλά προβλήματα. Κύριε Χατζηδάκη, θα πείτε ακόμα ένα ψέμα στους νησιώτες. Ένα λεπτό, κύριε Πάμελε, γιατί φεύγετε από το θέμα. Μπορεί, εγώ σας είπα κάτι μπορεί συγκεκριμένο. Να βοηθήσουμε τα νησιά. Όχι, κύριε Τρέμπη. Εγώ είπα, ένα λεπτό. Εγώ σας είπα κάτι συγκεκριμένο. Με εσάς που κερδίσατε με αλήθεια τις εκλογές, εμείς κερδίσαμε με ψέματα. Κύριε Χατζηδάκη, δεν είμαι κατάλληλο. Έχετε πει πολλά ψέματα. Από το μακεδονικό και το προσφυγικό μέχρι το μέρισμα και την ανάπτυξη και τις μπουντόζες στο ελληνικό και το περιβάλλον και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά θέλω να πω ότι σαφώς και θα συμφωνήσω σε οποιαδήποτε ρύθμιση βελτιώνει τη διαφάνεια και προφανώς οποιαδήποτε ΜΚΙΟ έχει θέμα παραβατικότητας δεν πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαχείριση δημόσιας πολιτικής. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα των νησιών. Οι νησιώτες θέλουν αποφόρτιση, στελέχωση, επιτάξεις διαδικασιών και να τους πω την αλήθεια. Θέλουν να ξέρουν. Δεν το έχετε πει, κύριε Χατζηδάκη, ακόμα. Κύριε Φάμελε. Διότι ταΐσατε και την αυτοδιοίκηση με ψέματα. Κύριε και τώρα είναι απέναντί σας. Δεν έχετε βρει τις σωστές λέξεις να χρησιμοποιείτε. Μόλις λέτε τη λέξη ψέματα, είναι αμέσως αυτό που θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε. Δεν είμαι σίγουρος επικοινωνία. Βρείτε το κουντίνι. Βρείτε κάτι άλλο. Βρείτε το κουντίνι. Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη ψέματα. Διότι έχετε πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μην εκθέτετε άλλο τη χώρα όμως. Βρείτε κάποιο κουντίνι τελικά. Δεν μπορείτε να είστε σοβαροί. Επειδή το είπατε δύο-τρεις φορές, προφανώς δεν είναι το πρώτο πρόβλημα ΜΚΙΟ. Αλλά εγώ ακούω από το 2015 ότι υπάρχουν ΜΚΙΟ που έχουν πάει στη δικαιοσύνη και θα γίνει έλεγχος. Εσύ είχατε έναν τρόπο που ήταν λυπές. Υπήρξαν καταγγελίες και διερευνήσεις. Όχι, όχι, δεν είναι και έτσι. Δεν είχε αποτέλεσμα. Δεν αυτό να πούμε. Άρα παραδεχτείτε κι εσείς μια ένα έλλειμμα. Όχι. Δεν το παραδεχτείτε αυτό. Να σας πω γιατί. Διότι και τώρα είπα ότι αν οποιαδήποτε υπόθεση από διεθνή έλεγχο ή από ελληνικό έλεγχο καταλήξει, είναι προφανές ότι δεν πρέπει να έχει καμία παρέμβαση. Όχι. Ας μας βρει η Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω. Ή όλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι και οι ΜΚΙΟ δεν έκαναν τη δουλειά τους με το σωστό τρόπο εκεί που έκαναν τη. Θα μιλήσουμε για το αν η χώρα έχει πρώτα σωστή πολιτική για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Μα δεν πρέπει πρώτα εμείς να έχουμε σωστή πολιτική ως πολιτεία και να δούμε όλοι οι λειτουργούν σε αυτό τον περίγυρο να είναι σωστή. Μα δεν έχουμε ακόμα, κύριε Χατζηδάκη. Άρα η σωστή πολιτική ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε το. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Διότι ένα λάθος δεν άκουσα να λέτε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είπα ότι μπορεί να έχουμε κάνει λάθος. Ξέρω ότι, ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης που πήγε στη Μόρια είπε ότι είναι ικανοποιημένος αυτό που είδε τον Ιούλιο του 19. Εσείς είστε. Τώρα, θέλετε να διαψέσετε τον κύριο Χρυσοχοίδη, εδώ είμαστε. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ο παδός του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πιστεύετε ότι εφαρμόσατε τη σωστή πολιτική. Πολλά καλύτερα. Πολλά καλύτερα. Επειδή δουλέψαμε και δεν φοβόμαστε τη δουλειά, μπορούμε να κάνουμε πολλά καλύτερα. Όλγα, μπορώ να πω ένα λεπτό. Θα ήθελα ένα λεπτό όμως να με διακόψετε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Έτσι, διότι ας αρχίσουμε να μιλάμε για το μεταναστευτικό από τότε επανέλαβε η διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Έτσι, η ανοχή στη μετανάστευση στο όνομα του ανθρωπισμού το πρώτο διάστημα ήταν ένα κράμα δίθεν αθωότητας και αντιευρωπαϊσμού. Η αθωότητα εκφράστηκε
με τσιτάτα τύπου «Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε». Ξέρετε ποιος το είπε? Ο Τσίπρας. Πότε? Το Σεπτέμβριο του 2015. Να σας ρωτήσω για το φράγμα, παρότι είπατε να μην σας διακόψουμε. Να σας παρακαλώ πολύ, μετά. Σε ποιο σημείο θα μπει το φράγμα ως προς τα χωρικά μας ύδατα? Δεν... Και ποιος θα κάνει επιχειρηματική μη διάσωση? Αφήστε με να πω. Όχι, για τα σύνορα της θάλασσας θέλω να περιγράψω. Αφήστε με πρώτα να πω τα δικά σας, θα πω και τα δικά τους. Θα πω τα δικά σας δύο λεπτά. Διότι τα φτιάξατε, εσείς τα φτιάξατε. Έτσι, την ίδια περίοδο που αμφισβητούνταν τα σύνορα, ορισμένοι άλλοι πολιτικοί λίγο νωρίτερα ενδεχομένως, το πρώτο εξάμηνο, ο κ. Καμένος, ο κ. Κοντζιάς, απειλούσαν τους Ευρωπαίους ότι θα τους στείλουν τζιχαντιστές αν δεν αφαιρέσουν τα μνημόνια. Χρησιμοποίησαν δηλαδή, εργαλειοποίησαν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Πρώτο. Θα μου βρείτε μετά του κύριου Κοντζιά κάποια τέτοια δήλωση. Βεβαίως υπάρχει, θα σας τη βρω. Τώρα δεν μπορώ να σας τη βρω, θα σας στείλω αύριο. Θα ήθελα πάρα πολύ και να την πει και η κυρία Τέρη στην εκπομπή. Αν βρει του κύριου Κοντζιά τέτοια δήλωση, θα σας δώσω και συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν πάτε για Πούλιτζερ, αλλά σίγουρα συγχαρητήρια θα σας δώσω. Αν βρείτε δήλωση του κύριου Κοντζιά που να συνδέει τζιχαντιστές με την Ευρώπη και τους πρόσφυγες, για όνομα του Θεού. Μην μου μιλάτε και μην... Να, σου πω, να κύριε, το βρείτε αυτό αύριο. Φανέλε, όχι, για πού είναι τζιχαντιστές. Κύριε Φανέλε, με προσβάλλετε... Προσβάλλει τον κύριο Κοντζιά. Επειδή προσβάλλει τον κύριο Κοντζιά και δεν είναι εδώ... Θέλω λοιπόν αύριο να φέρετε στην εκπομπή το δημοσίευμα. Όχι, να φέρετε το δημοσίευμα. Προφανώς, έχω γράψει εδώ, και εγώ. Παρακαλώ, αύριο θα σας δω με τέσσερα μάτια. Λοιπόν, θα σας παιδιά, ηρεμήστε. Μια επιβεβαίωση. Εντάξει, να ψάξετε λίγο, ψάξτε στο Google. Δεν υπάρχει, στο λόγο, ψάξτε εσείς που τον κατηγορείτε δημόσια στην τηλεόραση. Στη δημόσια τηλεόραση. Και δεν έχετε μια απόδειξη. Βρείτε μια απόδειξη, κύριε Κανελή. Αυτή τη δουλειά θα κάνω τώρα. Τότε μιλάτε πράγματα που δεν ξέρετε. Θα τη φέρω την απόδειξη αύριο, εσείς θα το ψάξετε αύριο και θα σας ζητήσω. Θα βγω στον αέρα τηλεφωνικά να το βρείτε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι στη διάθεσή σας. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι ανοιχτό στο παιδί. Ο κ. Καμένος το είπε παρόλα αυτά. Ο κ. Καμένος το είπε αυτό. Για τον κύριο Καμένο έχω ακούσει τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο γίνανε και πού αναφέρονται. Μάλιστα. Που αποδίδονται όμως. Ο κύριος Καμένος πάντως ήταν στην κυβέρνηση σας. Για τον Google φωτιά. Γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Γι' αυτό ακριβώς και είχε από την κυβέρνηση τότε αυτό διαψευστεί. Πολύ ωραία. Τότε λοιπόν, τότε ήταν η περίοδος μετά, μετά το φθινόπωρο του 2015. Για το 19 θέλω να μας πείτε όμως. Θα φτάσουμε στο 19. Ήταν η περίοδος όπου έρχονταν οι πρόσφυγες από τα νησιά. Πρόσφυγες και μετανάστες ήταν όλοι πρόσφυγες. Λιάζονταν και κάποια στιγμή προσπαθούσαν να διαφύγουν στην Ευρώπη, διότι εξαφανίζονταν. Πού πήγαιναν? Στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα το ξέραμε, το ζήσαμε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κλείσαν τα σύνορα και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μείναν όμοιροι στην ενδοχώρα. Κατασκήνωσαν στην Ιδωμένη. Και εκεί ζήσαμε πραγματικά ένα τεράστιο προσφυγικό δράμα με απόλυτη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ελήθη ως εξής. Αφού το αφήσαμε και βάλτωσε, το διαχειριστήκατε όπως το διαχειριστήκατε άθλια, με όλο το συμπάθειο κύριε Φάμελε, έτσι, στο τέλος τι κάνατε? Απαγορεύσατε την είσοδο στους δημοσιογράφους και κάνατε καταστολή. Αυτό κάνατε. Πού ακριβώς έγινε αυτό? Στην Ιδωμένη. Μάλιστα. Επειδή ήμουν εκεί. Και εγώ ήμουν εκεί και πήγα. Θα το δεχτώ μετά όμως, κύριε Τρέμι, γιατί αναφέρθηκε και πολλές φορές σε μένα. Γιατί το πρόβλημά σας, μάλλον, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κύριε. Σήμερα θα μας πείτε για το μεταναστευτικό. Για τα νησιά που φέρουν. Αν με αφήσετε. Γι' αυτό μας ρωτήσετε, κύριε Τρέμι. Αν νομίζετε για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κυβέρνησε σήμερα. Η Μόρια. Σήμερα δεν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε όμως. Υπολειτουργούσε από το 2013 ως κέντρο τακτοποίησης. Έγινε το μοντέλο ουσιαστικά αποθήκευσης ανθρώπων. Εσείς το φτιάξατε το μοντέλο της Μόριας. Οι συνθήκες ζωής στη Μόρια. Στο κάμπους της Μόριας ήταν άθλιες εξ αρχής. Το ότι μεγάλωσαν, γιγαντώθηκε η αθλειότητα και γιγαντώθηκε το κάμπους αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ιστορία. Για τους 20.000 που είναι σήμερα. Για το ότι δημιουργήθηκε και για το ότι έφτιαξε έτσι όπως φτιάχτηκε. Και υπάρχει και ένα ουσιαστικό. Δεν απείλησε, λοιπόν. Και υπάρχει και ένα ουσιαστικό κομμάτι. Εντάξει. Τώρα θα τα λύσουμε όλα. Υπάρχει ένα σημείο καμπής που το θεωρώ κέρδος. Πολύ καλά, τύπο. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που συμφωνήθηκε το Μάρτιο του 2016, έτσι, προβλέπει την επιστροφή στην Τουρκία μεταναστών που δεν τους χορηγείται καθεστώς ασύλου. Σε συνδυασμό με προγενέστερη συμφωνία που μιλάει για παράτυπους μετανάστες οι οποίοι συλλαμβάνονται σε τουρκικά ύδατα. Ναι. Αυτό οπότε σημαίνει ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται την επιστροφή κανενός αν αποδεδειγμένα δεν προέρχεται από τα hot spot των ελληνικών νησιών. Ναι. Ο όρος αυτός που η ελληνική πλευρά δεν τον είχε πάρει χαμπάρι ευθύνεται για την υπερφόρτωση των στρατοπέδων στα νησιά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάμε. Από ένα τεράστιο λάθος, από μια τεράστια επιπολαιότητα
περισσότερο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έλεγξε ή, εν πάση περιπτώσει, ο φοβερός διαπραγματευτής κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, του ξέφυγε αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Αυτό πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Ένα δομικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Γιατί το άλλαξε η άριστη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη αυτό? Καταρχάς, γιατί είπε ψέματα στα νησιά, στους νησιώτες? Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Κανέλης? Και μπορώ να σας πω για όλα, μόνο που πρέπει να σας διευκρινίσω ότι βρισκόμαστε το 2020. Αν λοιπόν κάποιοι προσπαθούν, είτε από τη θέση του πολιτικού, είτε από τη θέση του σχολιαστή, να κρίνουν ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να τους πω ότι έχουμε αλλάξει σελίδα. Λοιπόν. Στην Ελλάδα υποφέρουν τα νησιά. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είπε ψέματα για το προσφυγικό. Αλλά επειδή με είπε και εμένα ψευδή, να σας πω τώρα τη δήλωση του κύριου Κοτζιά. Την έχουμε βρει. Την ξέρω, όλοι την ξέρουμε. Ο κύριος Κοτζιάς απείλησε τους Ευρωπαίους ότι αν η Ελλάδα καταρρεύσει θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα η Ευρώπη. Στη στρατηγική θέση της Ελλάδας. Γιατί είπε ότι η Ελλάδα είναι σημαντική να στηριχτεί. Και το είπε αυτό, νομίζω, ή στη Ρίγα ή στη Λετωνία, κάπου θυμάμαι το ακούστε με. Επειδή σας είπα ότι γνωρίζω αυτά τα θέματα. Εφημερίδα των συντακτών, επειδή με είπατε ψεύτη, με συγχωρείτε. Σας είπα τι είπε ο κ. Κοτζιάς μόλις τώρα. Εφημερίδα των συντακτών 6/15. Θεωρείτε ότι αυτή η λοιπόν, δηλαδή, θεωρώ δηλαδή, λοιπόν ότι ο κ. Κοτζιάς είπε λοιπόν στη Ρίγα της Λετωνίας. Στο πολιτικό περιβάλλον και με δεδομένο όλο το πρόβλημα που έχει. Είπε λοιπόν ότι η Ελλάδα θέλει στήριξη. Και είπε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το σύνολο της Ευρώπης. Και πετύχαμε στήριξη. Υπήρχε βλέπω λοιπόν τώρα ότι δεν σας ανησυχεί η πραγματικότητα στα νησιά. Απολύτως. Και σας ανησυχεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιβεβαιώνετε πολλούς από τους τηλεθεατές που λένε ότι το μόνο που σας θέλει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θέλει λύση. Και επειδή εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε για μία λύση. Δεν το λέω στον συνάδελφο. Λέω ότι επιβεβαιώνουμε αυτό που οι τηλεθεατές λένε, ότι πολλές φορές η μπάλα πετιέται στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στο να λύσουμε σημερινά προβλήματα. Και επιμένω λοιπόν για αυτό το πράγμα. Μιλάμε και δεν μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Να μιλήσουμε όμως για το να κάνουμε τώρα στα νησιά. Γιατί αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Κανέλης είναι παρελθόν. Μόνο να λύσουμε αν είναι παρελθόν. Σας είπα τι είπε ο κύριος Κοτζιάς στη Ρήγα της Λετωνίας. Εγώ σας το είπα. Λοιπόν, θα διαβάσω, επιτρέψτε μου, θα διαβάσω αυτή την επίμαχη δήλωση γιατί θεωρώ ότι οι τηλεθεατές πρέπει να την έχουν υπόψη τους. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοτζιάς, θα υπάρξουν εκατομμύρια μετανάστες και χιλιάδες τζιχαντιστές. Οι οποίοι θα έρθουν στην Ευρώπη αν καταρρεύσει οικονομικά η Ελλάδα. Αυτό είπε. Και αυτό το είπε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στη Λίγα της Λετωνίας. Αυτό που είπα και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, επί αυτού, για την αποκατάσταση επί αυτού, των πραγματικών δεδομένων. Επί αυτού λοιπόν και επί όλης αυτής της ιστορίας που αναφέρθηκε και το αφήγημα, εγώ θέλω να ξαναγυρίσουμε στο σήμερα. Το πρόβλημα με τα νησιά δεν είναι ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ μπορούν να ελεγχθούν. Το πρόβλημα με τα νησιά δεν είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από το αν έκανε λάθη ή όχι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, πρέπει να αποφορτιστούν τα νησιά, πρέπει να γίνει συζήτηση για τη φιλοξενία όσων δικαιούνται ή όσων είναι σε αίτηση ασύλου, σε δομές όπως είναι τα ξενοδοχεία, όπως είναι τα κάμπινγκ, όπως είναι τα διαμερίσματα εκτός νησιών, και να στείλουμε στα νησιά γρήγορα ανθρώπους και για το άσυλο. Και για τη διοικητική υποστήριξη και για την νοσηλεία και για το προπαγγελματικό. Δεν υπήρχαν ούτε προηγουμένως, κύριε υπήρχαν, μα σας λέω, τώρα, ούτε συγνώμη, γιατροί υπήρχαν. Αγνοείτε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έκοψε το ΆΜΚΑ για 7-8 μήνες και το έδωσε τώρα αυτή τη βδομάδα πάλι. Αυτό δεν ήταν λάθος, δηλαδή. Έκοψε το ΆΜΚΑ από τα νέα, από τα παιδιά, τα νήπια που δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία της χώρας μας γιατί δεν μπορούν να περάσουμε από ιατρικό έλεγχο, κύριε Χατζηδάκη. Αυτό δεν είναι ντροπή για τον ανθρωπισμό μας. Για τον ανθρωπισμό δεν είναι ντροπή. Δεν διαφωνήσετε έντονα με τον κύριο Χατζηδάκη. Συγγνώμη, δεν έχετε μοράτο. Πέριξη του Κολονακίου και του Συντάγματος γίνονται καθημερινά εκατοντάδες πολιτικά και δημοσιογραφικά. Μπορεί να πούμε και αύριο καφέ, αν θέλει να συζητήσει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Βλέπω, μόνο αυτό, είναι μόνο αυτό το οποίο δίνει έκταση ένα κομμάτι του τύπου. Δεν θα λύσει το θέμα με τα νησιά. Εκτό αν οι καφέδες είναι γνώση των αρχηγών. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε ότι θέμα δεν υπάρχει. Η ουσία του ζητήματος όμως είναι ότι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπήρχαν pushbacks και στον Εύρο και ότι υπάρχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία πρέπει να τα δούμε. Αυτό το οποίο θέλω να πω στον κύριο Χατζηδάκη, επειδή τον άκουσα προηγουμένως, είναι ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα λάθη της, έχει αποτύχει τη διαχείριση ως τώρα. Μην κάνει το λάθος να θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς έχουμε καταθέσει δέσμοι προτάσεων από το 2016 και στην προηγούμενη κυβέρνηση και εδώ. Και πρέπει να κάνουν πολιτικές επιλογές οι οποίες θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Άρα θα κάνετε εσείς την απαραίτητη αποσυμφόρηση παίρνοντας κόσμο από εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20.000 άνθρωποι στην Λέσβο. Πότε θα φύγουν αυτοί? Έχετε εικόνα μέχρι πότε θα έχουν φύγει από τη Μόρια τουλάχιστον, που είναι το σημαντικό ζήτημα? Έχετε.
Δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός. Ναι, προφανώς. Το ξέρετε. Δεν μπορώ να αρχίσω να λέω ό,τι μου έρθει τώρα και μετά να μου τα λέτε να τα χρησιμοποιείτε εις βάρος μου. Είπατε, έχετε αρχίσει η διαδικασία, αλλά είναι... Έχω ένα τεράστιο υπουργείο, αλλά ο κύριος Μηταράκης δεν σας έχει κάνει ενημέρωση σας πότε περίπου. Κοιτάξτε, ξέρω αυτά τα οποία σας είπα. Εσείς που τόσο πολύ σας απασχολεί, όχι, θέλω να πω, μέχρι εκεί ξέρω. Τόσα χρόνια είμαι στην πολιτική. Αυτό ξέρω. Γιατί δεν ξεκινήσω απαριστάνω να λέω πράγματα που δεν τα ξέρω. Δεν είστε απολύτως αρμόδιος, τα νούμερα μπορεί να μην τα θυμάστε, να μην ξέρετε κλπ. Δέχεστε ότι υπάρχει μια τέτοια πίεση που πρέπει να γίνει, ας το πω, κάτι έκτακτο σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση. Αυτό είπε και ο κ. Φάμελος και νομίζω είναι και μια πρόταση που άκουσα σήμερα. Το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ίδιο ο Πρωθυπουργός, όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Έχουν ληφθεί μια σειρά μέτρα. Θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Όταν τα λέω, λένε δεν έγινε, δεν έγινε. Ξέρει ο κόσμος τι έγινε και τι δεν έγινε. Μπα πιπτώσει, κρινόμαστε όλοι. Αν δεν έγινε, γυρίζουμε θα σελίδα, θα λοιπόν. Με τα φανών και λαμπάδων και θα αναλάβει και πάλι τη διακυβέρνηση τη χώρα να μας σώσει. Πάμε στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών τώρα. Σύνδεση με το Κοντρόλ και την Νικόλη Βαδάρη. Νικόλη. Έχουμε το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Βεβαίως είναι κάτι που το έχει πει αρκετές φορές, αλλά νομίζω ότι είναι και επιλογή και στρατηγική επιλογή να το επαναλαμβάνει συνεχώς, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από ελληνικής πλευράς, αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική λύση σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, εφόσον δεν έχει αρθεί, δεν έχει ακυρωθεί το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο της σημερινής μέρας. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι κάτι άρχισε να κινείται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις κυρώσεις κατά προσώπων. Και αναφέρομαι στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην πραγματικότητα δηλαδή έγινε δεκτό, άρχισε να γίνεται δεκτό το αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό βέβαια είναι απλώς η αρχή. Μιλάμε για δύο κυρώσεις, για δύο πρόσωπα. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά νέα, από τα καλά νέα, Όλγα. Τότε, αν μπορέσουμε να το θεωρήσουμε αυτό ενθαρρυντικό μήνυμα, όπως είπες, η Επιτροπή των Διπλωματών που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής του καλοκαιριού, όντως ενέκριναν κυρώσεις, η Επιτροπή συγκεκριμένη ενέκρινε κυρώσεις σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό είναι πραγματικά ένα μήνυμα, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, πιο ενεργού κινητοποίησης και εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατάφορα παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας. Θα δούμε βεβαίως, είναι ένα μικρό βήμα, μια μικρή κίνηση. Θα δούμε τι αντίκρισμα και τι συνέχεια μπορεί να έχει η κίνηση αυτή. Όπως είπες και εσύ, σε δεύτερο επίπεδο είχαμε την δήλωση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Άλα Ραμπίγια ότι δεν νοείται πολιτική λύση για τη Λιβύη η οποία θα περιλαμβάνει το σύμφωνο Τρίπολης Άγκυρας, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε και πάλι έολο και άκυρο. Στην πραγματικότητα εδώ τι έχουμε, μια επανάληψη της προειδοποίησης του Πρωθυπουργού για πιθανό βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις όποιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αφορούν τη Λιβύη, αν δεν βγει από το τραπέζι η παράνομη συμφωνία της Τουρκίας με το καθεστώς Άραντζ. Πάντως, να προσθέσουμε και μια τρίτη παράμετρο σε όλα αυτά, γιατί συζητάγατε νωρίτερα για τα χρόνια της αθωότητας σε σχέση με το προσφυγικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για τέτοιου τύπου αθωότητα ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα πια, διότι ο Ερντογάν κρατά φανερά και το επιδεικνύει στα χέρια του ως εργαλείο το προσφυγικό. Το χρησιμοποίησε ξανά σήμερα στο πλαίσιο της σύγκρουσής του ή της σύγκρουσης που επιχειρεί να δείξει ότι έχει, για να είμαστε πιο ακριβείς, με τη Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το θέμα της Συρίας. Προειδοποίησε την Ρωσία ότι με την ανοχή που, όπως υποστηρίζει η Τουρκία, δείχνει στις επιθέσεις του καθεστώτος Άσαντ εναντίον τουρκικών δυνάμεων, δημιουργεί νέα κύματα εκτοπισμένων, τα οποία, όπως είπε, εκτοπισμένων αθώων ανθρώπων, οι οποίοι θα επιβαρύνουν το φορτίο που ήδη έχουμε. Και ξέρουμε όλοι ότι όταν το φορτίο του προσφυγικού επιβαρύνεται για τον Ταγί Περντογάν, το μεγαλύτερο βάρος στρέφεται προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Όλο αυτό είναι το πλέγμα που δημιουργείται. Βλέπουμε την Τουρκία να έχει ενεργό εμπλοκή αυτή τη στιγμή σε δύο πολεμικά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή μας, στη Συρία και στη Λιβύη, να επιμένει με τα όποια προβλήματα βεβαίως και με τις ρογμές της συμμαχία της με τη Μόσχα, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί αποσταθεροποιητικά και το ερώτημα σε πρώτο χρόνο ίσως είναι σε αυτό το περιβάλλον τι περιμένουμε και τι μπορούμε να περιμένουμε από την επανέναρξη του διαλόγου για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα έχουμε μέσα στο μήνα.
Νικόλη, σε ευχαριστώ. Ρωτάς τον κύριο Χατζηδάκη, φαντάζομαι. Κύριε Χατζηδάκη, τι μπορούμε να περιμένουμε? Μέσα στον επόμενο μήνα. Από τον στρατιωτικό διάλογο. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με δεδομένο καταρχάς ότι στο τραπέζι η άλλη πλευρά, η Τουρκία, έχει βάλει το σύνολο των διεκδικήσεών της. Και από την άλλη, βεβαίως αυτός είναι ένας δίωγλος που όλα τα ελληνικά κόμματα έχουν παραδεχτεί, έχουν αποδεχθεί ότι καλό είναι να υπάρχει και ιδιαίτερα σε τέτοιες φάσεις μεγάλης έντασης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κοίταξε, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κρατάει δεκαετίες, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια και φυσικά είμαι έτοιμος να δεχθώ και σε αυτό το θέμα, συνδεόμενο άλλωστε ευθέως με το προηγούμενο, το μεταναστευτικό, λόγω του ότι η Τουρκία έχει τη στρόφιγγα για τις ροές. Είμαι έτοιμος να δεχθώ οποιαδήποτε μαγική πρόταση από οποιονδήποτε για να την εφαρμόσουμε και να ησυχάσουμε. Εμείς δεν έχουμε, πρέπει να σας πω, όπως και στο μεταναστευτικό. Δεν έχουμε μαγική πρόταση. Θεωρούμε ότι πρέπει να κινηθούμε σε 3-4 διαφορετικά επίπεδα σε σχέση με την Τουρκία, δηλαδή να κρατάμε ανοιχτούς τους διάβλους, και γι' αυτό συνεχίζουμε μια διαχρονική πολιτική για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με την έννοια ότι δεν χάνει κανείς να τα δοκιμάσει και αυτά για να πέφτει η ένταση. Αυτό σωστό είναι, γιατί δεν χρειάζεται η Ελλάδα να εμφανίσει τα διάλακτη. Αλλά από εκεί και πέρα, πρακτικά τι περιμένουμε, ήταν το ερώτημα. Πρακτικά περιμένουμε. Με δεδομένο ότι εμείς λέμε από τη μια μεριά ο υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ ίσως. Και από την άλλη, η Τουρκία. Θα σας πω. Έχει μια σειρά από πράγματα που βάζει στο τραπέζι. Αρχίζει διανομένες από τα 12 μίλια, τον Ερυσπόρο, τη διαδικασία έρευνας διάσωσης κλπ. Θα φτάσω εκεί. Να πω απλώς ότι ένα πεδίο είναι ανοιχτή διάβλη με την Τουρκία, δεύτερο πεδίο είναι Ηνωμένες Πολιτείες, τρίτο πεδίο είναι συμμαχία στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή Γαλλία, Αίγυπτος, Ισραήλ. Κινητικότητα του Πρωθυπουργού, ακόμα και τώρα που πήγε στις δύο χώρες που πήγε. Και το τέταρτο πεδίο είναι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Δεν παραγνωρίζουμε αυτό. Τι μπορεί να γίνει με την Τουρκία, λέω εγώ με το δικό μου μυαλό. Ότι, ξαναλέω, μπορεί να υπάρχουν και άλλες ιδέες, ότι υπάρχουν τρεις δρόμοι. Λέω εγώ. Ο ένας δρόμος είναι ο χωροφύλακας, η Αμερική, που δεν ξέρω πόσο θέλει να παρέμβει, αλλά εν πάση περιπτώσει και όταν παρενέβη, ένα μεγάλο μέρος της κοινής νόμης δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη. Λέω διαχρονικά. Δεύτερη λύση που έχουμε, ο πόλεμος. Να το πούμε απλά, διότι λέμε το θερμό επεισόδιο. Το θερμό επεισόδιο τι είναι? Αυτό είναι και κανείς δεν ξέρει και πόσο θα εξελιχθεί. Είναι μια λύση, είναι. Θεωρητικά είναι. Μπορεί να υποστηριχθεί. Να αποφασίσουμε απλώς τι σημαίνει για όλους εμάς. Μπορεί να το κερδίσουμε λόγω των ενόπλων μας δυνάμεων, αλλά να συνυπολογίσουμε τι θα σημαίνει για την οικονομία μας, για την προσπάθεια εξόδου της Ελλάδος από την κρίση κτλ. Αλλά είναι και αυτό μια επιλογή, λέω. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα άλλαζαν όλα. Και τρίτη πάλι θεωρητική επιλογή είναι ο διάλογος μεταξύ μας, και αν δεν τα βρούμε, να πάμε στη Χάγη. Στη Χάγη προφανώς έχει σημασία η ατζέντα και έχει σημασία και το πλαίσιο που πας. Δεν μπορεί να πας με προκλήσεις και απειλές. Όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία, αλλά ακούω με έκπληξη, οφείλω να πω, ρε παιδιά, θα πάμε στη Χάγη? Πότε το λέμε αυτό? Όταν η Τουρκία δεν έχει αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης, γιατί ξέρει ότι είναι εκτός του διεθνού νομικού πλαισίου και φοβάται. Φοβάται λοιπόν η Τουρκία τη Χάγη, επειδή ξέρει ότι είναι προκλητική. Φοβόμαστε κι εμείς, όλοι φοβούνται. Και η Χάγη, και εμείς, δηλαδή, εμείς φοβόμαστε τη Χάγη. Εγώ λέω ότι έχει σημασία, σας είπα, το κλίμα και έχει σημασία η ατζέντα, αλλά επί της αρχής, επειδή εγώ είμαι στο κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θυμάμαι, τότε που ακόμα ήμουν έφηβος, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε προσφύγει μονομερός στη Χάγη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν είχαμε χάσει την υπόθεση. Δεν την είχαμε χάσει. Όχι. Το λέω για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Το δικαστήριο είχε κηρύξει τον εαυτό του αναρμόδιο. Τι είναι αυτό? Διότι. Μας είπε, βρείτε τα. Όχι. Η Τουρκία. Συνομιλήστε με την Τουρκία, δεν τα βρείτε. Το ξέρω πολύ καλά. Ήμουν 13 χρόνια ευρωβουλευτής. Με συγχωρείτε. Θα επιμείνω σε αυτό. Το δικαστήριο, επειδή για να δικάσει θα πρέπει να έχουν δεχθεί και οι δύο χώρες ότι έχει δικαιοδοσία, είπε, είμαι αναρμόδιος. Αναρμόδιο. Το περιμέναμε, ναι. Το περιμέναμε. Το περίμενε η ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά το κάναμε για να δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε και ότι έχουμε δίκιο. Λοιπόν, αυτή ήταν η πάγια θέση της Ελλάδος και αυτή την πάγια θέση υποστηρίζουμε κι εμείς. Κύριε Χατζηδάκη,
Είπατε δύο, Χάγη και πόλεμος. Υπάρχουν και διάμεσα πράγματα. Είπα ότι είμαι έτοιμος να ακούσω και τα υπόλοιπα. Δεν είπα ότι εγώ μπορώ με το μυαλό μου να τα ακούσω. Πόλεμος στη Χάγη, για να μην ζοριζόμαστε. Υπάρχουν προτάσεις ότι και ασκείται μια κριτική ότι θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στις διπλωματικές σχέσεις, εννοώ και απέναντι στην Τουρκία. Να μην μπαίνει από την Πέμπτη το βαπόρι και να λέμε το πήρε ο αέρας. Φυσούσε δυτικά και αυτό πήγε δυτικά. Που δεν γίνεται αυτό. Λες είναι σκούπα ο αέρας. Ο δυτικός και διάφορα πράγματα. Πέρα από ότι πράγματι κάνει μια προσπάθεια διπλωματική, μην με διακόψετε, θα ρωτήσω το τέλος. Όταν λένε Χάγη κάποιοι, λένε ότι δεν λένε όχι, και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ναι, λέει. Αλλά η συγκυρία αυτή δεν είναι αυτό που πρέπει να προτάξει τώρα. Δεν είπα εγώ. Είπα ότι έχει σημασία το κλίμα. Το είπα. Θέλει κινήσεις αποτροπής. Το είπα. Είπα ότι έχει σημασία το κλίμα και έχει σημασία και η ατζέντα. Το είπα αυτό. Και προφανώς έχει σημασία και όλη η κινητικότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση, όπως σημασία έχει να κρατήσουμε σε αυτό τουλάχιστον ένα κλίμα εθνικής ενότητος, δεδομένου ότι έχουμε ξεπεράσει τις διαφορές της δεκαετίας του 80 και του 90. Όλοι συμφωνούμε ότι με την Αμερική πρέπει να είμαστε στρατηγικοί εταίροι, όλοι συμφωνούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι στο ΝΑΤΟ, όλοι συμφωνούμε σε μερικές βασικές επιλογές εξωτερικής πολιτικής. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά πάλι μαζί. Εδώ στο στούντιο του 10 και αυτά τα οποία λέγαμε πριν από το σύντομο διάλειμμα αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα. Ο χρόνος μας εκπνέει και θα ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο και από τον κύριο Χάμηλο και από τον κύριο Χριστίδη. Για την κλιματική αλλαγή? Όχι, για την κλιματική αλλαγή. Όχι, για τη ΔΕΗ. Κάνουμε εκπομπή γι' αυτό. Για τη ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ θα πάρω εγώ μια ευκαιρία και θα πω γιατί ήμουν στην Κοζάνη προχθές και υπάρχουν ερωτήματα. Εγώ θέλω να πω λιγάκι για το θέμα των εθνικών θεμάτων, πολύ γρήγορα. Η προκλητική στάση της Τουρκίας προκύπτει και εξαιτίας της ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. Την τριετία 16-19 η Ελλάδα ενεργοποιήθηκε σε πάρα πολλά διεθνή επίπεδα και κέρδισε. Κάτι το οποίο έφερε τον κύριο Ερντογάν σε μια αμυντική θέση που δημιουργεί, αν θέλετε, αυτό το σχεδιασμό τώρα. Σε ένα σχεδιασμό όμως που επειδή η νέα κυβέρνηση δεν έχει αντίστοιχη δυναμική στην εξωτερική πολιτική, ερχόμαστε να απαντάμε. Ποιο είναι το σωστό? Το είπατε κάποια στιγμή και εσείς. Εκτός από τα μέτρα. Δεν μιλάω για τους τελευταίους δύο μήνες, κύριε Χατζηδάκη, γιατί απαντάμε. Κύριε Χατζηδάκη, σας είπα ότι τους τελευταίους δύο μήνες απαντάμε, αλλά έχει να κάνει με τον δυναμικό σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής. Τι θέλω να πω συνεισφέροντας. Τοποθετήστε τον Ερντογάν. Επιτρέψτε μου να σας πω. Κύριε Φάμελε, λέτε ότι ο Ερντογάν είναι σχετικά μαζεμένο λόγω τη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη. Για να ανακτήσει το ρόλο και τη θέση που πιστεύει ότι θέλει να έχει και για να συνομιλήσει με το εσωτερικό του και να λύσει και άλλα προβλήματα, ο κ. Ερντογάν έρχεται να απαντήσει με αυτές τις κινήσεις στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να σας πω όλες τις πρωτοβουλίες? Εσείς θέτε, από τη σύνοδο των υπουργών. Εσείς θέτε που σε Νότου, έστειλε το. Γιατί η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή, πράγματι, κύριε Τρέμπη. Εσείς θέτε που έστειλε το Ρουτ. Γιατί δουλέψαμε για να είναι η Ελλάδα πιο ισχυρή, κύριε Τρέμπη, πράγματι εμείς θέμε. Και αυτό πράγματι μένει στου πολίτε να το κρίνουμε. Τώρα έχει όμως, ένα λογικό κενό. Όμως, αν δεν είχατε εργαστεί τόσο πολύ. Όμως, κύριε Χατζηδάκη, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι θέμα για πλάκα το εθνικό ζήτημα πάντως. Μα τι μου λέτε τώρα? Όπως εγώ θέλω να σας πω το εξής. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Είναι άποψη για το εθνικό ζήτημα, δεν είναι το εθνικό ζήτημα. Ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ακολουθήσει μια τέτοια δυναμική εξωτερική πολιτική πολυπαραμετρική. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να είμαστε ο προβλέψιμος σύμμαχος παύλα ουράνιας υπερδύναμης μίας και ταυτόχρονα προκεχωρημένο φυλακιό τη, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Πρέπει να έχουμε πιο ανοιχτό μέτωπο εξωτερικής πολιτικής με δικές μας πρωτοβουλίες. Τι πρέπει να κάνουμε με την Τουρκία? Είναι άλλο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και άλλο ο διάλογος πριν από οποιαδήποτε Χάγη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Φυσικά. Μην κάνετε λάθος αυτό. Κανένα να υπάρχει κανένα. Η συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και ο διάλογος που έχουν σταματήσει. Αν δεν καταλάβω το πραξικόπημα, έχουν σταματήσει. Έχει σταματήσει. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι μην κάνουμε επίσης λάθη σε μια συζήτηση που ανοίγει και άλλη ατζέντα. Που δεν θα υπάρχει αν λυθεί το θέμα της φαλοκρηπίδας. Βάζετε ζητήματα, τα άκουσα τυχαία εδώ, για ΑΟΣ, για ένα αέριο χώρο. Όχι. Η εφαλοκρηπίδα. Δεν έχει ζητήματα για ένα αέριο χώρο. Ότι είναι θέματα. Όχι, το άκουσα στη συζήτηση. Δεν ξέρω ποιο. Αλλά έχει τύχει. Η Τουρκία τα βάζει, δεν τα βάζει. Όχι, δεν λέω ότι τα πρότεινε κάποιο στο τραπέζι μα. Λέω ότι το θέμα τη εφαλοκρηπίδα μπορεί να λύσει και πάρα πολλά ακόμα. Μην ανοίξουμε όμω αυτή τη συζήτηση, διότι πράγματι χωρί να ξεκινήσει ο διάλογο δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για την επόμενη μέρα. Όμω επαναλαμβάνω.
Η Ελλάδα πρέπει να δυναμώσει πολυπαραμετρικά. Πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα μαζί με τις κυρώσεις που είναι καλό να ξεκινήσουν όσους παρεμβαίνουν είτε στην ΑΟΣ της Κύπρου είτε σε δικά μας κυριαρχικά περιοχές που έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Και πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί και από τον κύριο Τραμπ. Που δεν φάνηκε να είμαστε. Ο κύριος Χριστίδης. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν αρκούν οι καλές κουβέντες και οι ευχές από τους εταίρους μας, είτε στην από εδώ μεριά του Ατλαντικού, είτε στην από εκεί μεριά του Ατλαντικού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απαιτήσουμε μια ενεργητική συμπαράσταση. Το δεύτερο το οποίο χρειάζεται είναι η σαφής καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί βάρος για εμάς και το οποίο να δούμε πώς. Να δούμε πώς προχωρά. Δεν έχει υπάρξει, κυρία Τρέμι, με τρόπο. Έχει υπάρξει καταδίκη, δεν έχει ζητηθεί η άρση. Ωραία. Με τρόπο ο οποίος να λύνει το ζήτημα. Το γεγονός ότι έχει υπάρξει μια καταδίκη και ο κ. Ερντογάν συνεχίζει να κάνει το παιχνίδι του είναι κάτι δεδομένο. Τρίτον. Δηλαδή, είχε πει ότι πρέπει να έρθει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πιστεύετε ότι θα είχε επηρεαστεί ο Ερντογάν. Πιστεύω ότι θα είχε τη σημασία του, τουλάχιστον μεγαλύτερη σημασία από το να προσποιούμαστε ότι ένα καράβι το πήρε ο αέρας και να το έχει φωτογραφίσει με καλώδια και ταυτόχρονα. Δεν θα είχε αλλάξει το ίδιο κύριο Φλαμπουράκη. Γιατί εσείς, αυτό το οποίο έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, κύριε Κανέλη, δεν είναι μικρή σημασία. Να θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι μπήκε μέσα κατά λάθος ένα καράβι και να λέει ο υπουργός ότι τελικά είχαμε εικόνα του μπήκε από το προηγούμενο βράδυ, δεν είναι θέμα αν συνεννοήθηκε κάποιο με κάποιον άλλον. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Φαντάζομαι ότι αν επί οποιασδήποτε άλλη κυβέρνηση, για παράδειγμα, βρισκόταν κάτι αντίστοιχο, θα μπορούσαμε να το στυλιτεύουμε. Έτσι θα το στυλιτεύσουμε και τώρα. Όποιος αν ήταν πάντω χαλά, Τσίπρα Πρωθυπουργό, όποιο χαλάει την κανάλια θα Όποιο χαλάει την επικοινωνιακή εικόνα τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται παράλογο. Πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και κάποιε πραγματικότητε. Το τέταρτο. Το τέταρτο είναι ότι πρέπει να επιδιώξουμε την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με τις όμορες χώρες. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Και το πέμπτο, με σεβασμό στο γεγονός ότι ο κ. Χατζηδάκης ήθελε να πούμε κάτι για το δικό του Υπουργείο, είναι ότι μέσα σε 5 χρόνια απολιγνητοποίηση με το σχέδιο το οποίο έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται. Θα νεκρώσει όλη η Δυτική Μακεδονία μέχρι το 2023. Τι λένε οι φίλοι μας στην Κοζάνη, τι λένε οι φίλοι. Δεν βγαίνει. 25.000 θέσεις. Μα και η Κομισιόν το λέει ότι δεν βγαίνει. Από την εργασία. Και η Κομισιόν. 25.000 θέσεις εργασίας. Προβλέπετε κάτι για αυτό. Βγαίνει η Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Δεν προβλέπετε. Εκπομπή χρειαζόμαστε. Ναι, τα έχουμε πει λοιπόν. Έχασε η ιδέα από του λιγνίτε, μόνο από του λιγνίτε, 200 εκατομμύρια το 2018, έχασε 300 εκατομμύρια το 2019 και φέτο λόγω του διοξιδίου του άνθρακα και των τελών που πληρώνει, βάση περιπτώσει, θα χάσει και παραπάνω. Να την έχουμε εκεί πέρα, να την κλείσουμε τελείως, να τα κάνουμε. Δεν λέει κανένα αυτό. Λέει ότι πρέπει να βρούμε μια παράδοση. Λύση για τις περιοχές που ψάχνουμε. Είστε εκτός θέματος. Για τις περιοχές που έχουμε κάνει ανακοινώσεις. Έβαλα όμως τον κύριο Χατζηδάκη. Για να μιλήσουμε με την τοπική κοινωνία. Έχετε παγώσει 60 εκατομμύρια και τους βουλευτές. Ακούστε τα 60 εκατομμύρια. Μιλάμε για 4,4 δις. Μετά από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια θα έχουν κλείσει τα εργοστάσια. Για να κλείσουμε αισιόδοξα, είναι χρήσιμο, κύριε Χατζηδάκη, να φτιάξει ένα πρόγραμμα πάμε για τους ανθρώπους αυτούς. Πάμε την Παρασκευή απάνω. Τα έχουμε ανακοινώσει. Θα το παρακολουθείτε. Αλλά... Θα το παρακολουθήσουμε. Θα κάνουμε συζήτηση εδώ πάνω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάμε λοιπόν. Πάμε απάνω και θα κάτσουμε 2 μέρες. Μακάρι, μακάρι. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Χριστίδη. Ευχαριστούμε και εμείς. Και να ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς η ομάδα του 10, ο Αντώνης Δελατόλας, ο Ηλίας Κανέλης, Κατερίνα Γαλανού και εγώ. Να πω εγώ ότι δεν είμαι ψεύτης, κύριε Φάμελε. Δεν είμαι ψεύτης. Είπατε άλλο πράγμα αυτό που ο κ. Σκοτιάς παρακολουθήσατε. Είπατε άλλο πράγμα. Εσείς είπατε ότι απειλείς τους Ευρωπαίους. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Φάμελε, ψεύτης δεν είναι. Εγώ είπα ότι είπα άλλο πράγμα ο Νίκος Σκοτιάς. Και το διαβάσαμε. Ψεύτης πάντως δεν είναι. Είπε στη Ρήγα, το παγώ πρώτος. Ψεύτης δεν είναι και να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που μας παρακολουθήσατε. Να σας πούμε ότι το ραντεβού μας, να σας θυμίσουμε μάλλον ότι το ραντεβού μας είναι αύριο στις 10 και να σας ευχηθούμε καλό βράδυ.